Η τέχνη, ρε παιδιά, είναι η τελευταία μας ευκαιρία για την ατομική μας ελευθερία. Λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο στον Άμλετ, ο Σέξπιρ, ότι η τέχνη, λέει, δεν είναι για όλους. Είχε αυτό αμέσως πάρα πολύ ελκυστικό, η τέχνη δεν είναι για όλους. Λέει αμέσως μετά, η τέχνη δεν είναι για τους λίγους. Ξαφνικά δημιουργείται θέμα. Η τέχνη είναι για τον καθένα χωριστά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, δεν είμαι εγώ που σας μιλάω, δεν είναι ο Μάνος που έχει τα έχει ζωγραφίσει. Είστε εσείς απέναντι στο έργο. Και εγώ να σας πω ότι ένα έργο, οποιοδήποτε έργο, χωρίς να κάνουμε τώρα αξιολογικές κρίσεις, υπερβαίνει πάρα πολύ το δημιουργό του. Ένα απλό παράδειγμα. Αυτό εδώ το έργο είναι ερμηνευσμένο από τον Λεωνάρντο Ντα Βίντσι. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο ζωγράφος σαφέστατα το δημιούργησε, το έφτιαξε, αλλά μέσα από αυτό το έργο περνάει μια ολόκληρη, ας πούμε, πολιτιστική πληροφορία που έρχεται από την αναγέννηση και φτάνει μέχρι σήμερα. Αυτό το πορτρέτο που είναι της γυναίκας του είναι δικό του, είναι προφανές, είναι της γυναίκας του, όχι ιδιοκτησιακά, αφού αυτή τον έχει εμπνεύσει, δηλαδή έχει κομμάτι, έχει μερίδιο, ας πούμε, της δημιουργίας, αλλά έχει και έντονες αναφορές στην Ποπά, στον Άντι Βόρχολ, στον Χόκνη που αγαπάει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι είναι ένας καλλιτέχνης? Ένας καλλιτέχνης είναι ένας διάβλος μέσα από τον οποίο περνάει η συλλογική μας, ας πούμε, ευησία, ευαισθησία, έτσι. Οι συλλογικές μας ανησυχίες, οι φοβίες, οι ελπίδες μας είναι πράγματα που θα θέλαμε να τα εκφράσουμε και για λόγους συγκυρίας και εγώ προσωπικούς δεν το έχουμε τολμήσει. Η δημιουργία μας επιτρέπει να είμαστε και εμείς δημιουργοί. Δηλαδή, και να σας πω κάτι, αυτό δεν είναι μια παραχώρηση που σας κάνω, ούτε ένας λαϊκισμός, ας πούμε, είμαστε όλοι δημιουργοί. Ασφαλώς και είμαστε. Ποιος δεν έχει τραγουδήσει ή δεν έχει παίξει μια κιθάρα, ας πούμε, ποιος δεν έχει χορέψει, ποιος δεν έχει σκαλίσει δύο στίχους σε ένα κομμάτι χαρτί. Έστω σε εκείνη την ηλικία που ήταν ακόμα αθώος, έτσι, στην νεανική του ηλικία. Και είμαι σίγουρος ότι αν μιλήσουμε ατομικά, ο καθένας θα μου πει μια επίδοσή του. Εγώ δεν μιλάω, ξέρω εγώ, για τα ψώνια, αυτά που μου λένε, α, δες εδώ τι φτιάχνω, είμαι ο νέος Πικάσο κτλ. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Εγώ μιλάω για την ανθρώπινη ανάγκη του καθενός να εκφραστεί. Και αυτό που κάνουμε, επαναλαμβάνω, είναι μια καλλιτεχνική δράση. Ξέρετε κάτι, αυτά τα έργα, τα όποια έργα, κλεισμένα σε ένα εργαστήρι, ας πούμε, χωρίς το βλέμμα, το δικό σου, το δικό μου, ας πούμε, δεν υπάρχουν. Αντίθετα όμως με το βλέμμα και μάλιστα με το επανερχόμενο βλέμμα, με το βλέμμα που επιστρέφει, αποκτάνει και αυτά μια άλλη αξία, μια άλλη οντότητα. Και τώρα, μια και μιλάμε για το βλέμμα, φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ο Ιωαννίδης ανέβει κάτι που είναι απόλυτα προσωπικό, πέραν αυτών των πολύ εντυπωσιακών πορτρέτων και ως μεγέθη και ως έκφραση, αν έχει λοιπόν κάτι πολύ προσωπικό, είναι αυτό το τρόπο που αποδίδει τα μάτια και κυρίως το βλέμμα. Αν προσέξετε, παντού το βλέμμα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Είναι σαφέστατη η ήρυδα και ξέρετε, το βλέμμα είναι, τι να πω, είναι ο τρόπος να καταλάβουμε τον ψυχισμό κάποιου. Τώρα με τις μάσκες που φοράγαμε, εντάξει, μπορείς να ψυχολογήσεις κάποιον από τον τρόπο που μιλάει, τον τρόπο που κινείται, το βλέμμα όμως είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Και φορώντας τις μάσκες, όπως εδώ τώρα η Χριστίνα, το βλέμμα επομίζεται πολλά περισσότερα. Δηλαδή υποκαθιστά ολόκληρο το πρόσωπο. Κοιτάξτε πόσα πράγματα μας λέει το βλέμμα της. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Δες. Τώρα το βλέμμα της δεν μιλάει απλώς. Φωνάζει, κραυγάζει. Λοιπόν, άρα αυτό που κάνει ο φίλος μου ο Μάνος είναι πορτρέτα, έχει αιμονή με το πρόσωπο και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Να το σκεφτούμε λίγο, αν θέλετε, δεν είναι τόσο απλό. Τι σημαίνει πρόσωπο? Ποιο είναι το πρόσωπό μας? Ποιο είναι το πρόσωπό σας? Είναι αυτό που βλέπω σήμερα και λάμπη? Είναι αυτό που θα έρχεται εγώ το βράδυ να πούμε ένα άνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό που είχατε πριν από 10 χρόνια και αυτό που σίγουρα θα έχετε μετά από 10 χρόνια και μετά από
20 και 30 και σας έρχομαι 100, άρα έχουμε ένα πρόσωπο. Για πείτε μου, μήπως δεν έχουμε κανένα, αφού έχουμε πια τόσα πολλά. Και αν το πρόσωπο είναι η ταυτότητά μας, τώρα η ατομικότητά μας, τώρα δεν ξέρω να κάνω ιστορία της τέχνης, αλλά όσοι έχετε ακούσει για τα Φαγιούμ, εκείνα τα μεγαλικά πρωτρέλια των ελληνοποιημένων Αιγύπτιων, ας πούμε στα χρόνια του Χριστού, και τα Φαγιούμ είναι τα πρώτα πορτρέτα, ψυχογραφικά πορτρέτα που έχουμε στην ελληνική τέχνη. Δηλαδή η ευρωπαϊκή γραφική ξεκινάει, ας πούμε, αφενός από τις μεγάλες τυπογραφίες της Κρήτης και της Θήρας, έτσι. Και από την άλλη πλευρά το πορτρέτο, αυτό που θα κάνει, ας πούμε, ο Μπέικον ή ο Φρόιντ στην εποχή μας, ξεκινάει από τον 1ο αιώνα π.Χ., τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, από τα Αιγυπτιακά Φαγιούμ. Όπου τι ήταν αυτά τα Φαγιούμ, τα φτιάχνουν, σας είπα, ελληνοποιημένοι Αιγύπτιοι, είναι πια ήδη η Πτολεμαϊκή επικυρία της περιοχής, ο Πτολεμαίος, η Κλεοπάτρα, τα ξέρετε αυτά, πιστεύουν στη μεταψύχωση και πάνω στις μούμιες βάζουν το πορτρέτο, την πιστή προσωπογραφία του νεκρού, επειδή ακριβώς πιστεύουν ότι επιστρέφοντας η ψυχή πρέπει να βρει το κατάλληλο πρόσωπο και να πει μέσα, μην γίνει κανένα λάθος δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι τρομακτικό. Και επειδή έχω γράψει και για τα Φαγιούμ ένα βιβλίο, για σκεφτείτε λίγο, πότε τα φτιάχνω. Δηλαδή, εντάξει, εγώ πρέπει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου να φροντίσω να έχω το πορτρέτο έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουν οι συγγενείς μου κατά την νεκρόσιμη ακολουθία όταν φτιαχτεί, σας είπα, η κανονική μούμια. Τα Φαγιούμ που βρέθηκαν πάνω σε μούμιες. Λοιπόν, δικάζονται οι απόψεις. Άλλοι λένε ότι έφτιαχναν πολύ νέοι. Άλλοι έλεγαν ότι τα έφτιαχναν μεγαλύτερα, δηλαδή λίγο πριν πεθάνουν. Αλλά ποιος ξέρει πότε θα πεθάνει. Αποκλείουμε να φτιάχνονταν μετά θάνατο. Ή τουλάχιστον αν επισυνέβαινε ένας βίαιος θάνατος, τα πορτρέτα αυτά που φτιάχνονται μετά θάνατο είναι πολύ σημαντικά και το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν ο υποψήφιος νεκρός, όπως είμαστε όλοι μας, και δεν υπάρχει κάτι μακάβριο σε αυτό, επέλεγε την ιδανική εκλογή του προσώπου του. Και αυτό ακριβώς είναι τώρα. Ποια είναι η ιδανική εκλογή. Να, αυτό που κάνει τώρα ο Μάνος είναι η ιδανική εκλογή όλων αυτών των προσωπικών τύπων. Θα μου πείτε, μα ναι, αλλά αυτές είναι πολύ γνωστές μέσα από την επικοινωνία, τη διαφήμιση, εικόνες, δηλαδή αυτό το μυθοποιημένο πρόσωπο του Τσέ, το μυθοποιημένο πρόσωπο του Πρόεδρου Κέννεντι. Ναι, δεν είναι όμως φωτογραφία. Δεν είναι φωτογραφία, παρότι ξεκινάει από φωτογραφία και ευνέεται από τη φωτογραφία. Εν τούτης ο μετασχηματισμός που κάνει, που είναι ένα είδος, ας πούμε, ελεύθερης εξπρεσιονιστικής φόρμας, σαν να κάνει ένα puzzle με χρώματα θερμά και ψυχρά και να δημιουργεί όχι πια ένα πρόσωπο, αλλά ένα ολόκληρο τοπίο, έναν ολόκληρο κόσμο. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο και τα ατομικά χαρακτηριστικά είναι αναγνωρίσιμα, αλλά και συγχρόνως είναι και χάνονται, αν θέλετε, μέσα στην... Εμένα τώρα αυτό μου θυμίζει, ξέρω, ζούγκλα του Αμαζονίου, μου θυμίζει, ας πούμε, αυτά τα πορτρέτα που έχουν περισσότερο ψυχρά χρώματα και εξωτερωμένα χρώματα, μου θυμίζουν τις σημείδες και τα δάση που είχα δει όταν είχα πάει πριν από χρόνια στη Ρωσία κτλ. Και αυτό επίσης, το πορτρέτο του Χόφνη, που έχει να κάνει με τον Αμερικάνικο Αφιερωμένο Εξπρεσιονισμό, με την Pop Art κτλ. Δηλαδή που έχει όλη την πληροφορία του 20ου αιώνα, συγχρόνως είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ δικό του. Μου θυμίζει τον Καντίνη, μου θυμίζει την Καμπέλη Φον Μίντερ, μου θυμίζει τον Γιαβλένσκι, έναν επίσης Ρώσο που έκανε καριέρα στο Μόναχο. Δηλαδή τους Γερμανούς εξπρεσιονιστές. Πού τους ξέρει, δεν ξέρω. Πού τους έχει μάθει. Πάντως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι παρότι είναι προετοιμασμένος επιχειρηματίας, μαθαίνει ζωγραφική στον Παραλία από πολύ μικρός, στο Ανατόλια σκετσάει σαν τελώς, κάνει βιβλιογραφίες κτλ. Και αυτή του την εμπλοκή με τη ζωγραφική την έχει ως σήμερα. Ο Μάνος έχει μια άποψη, έχει επινοήσει ένα είδος
ένα είδος φατέρνες. Τα έργα του τα τυφώνει σε καρβά κανονικά, σε πολλαπλά. Έτσι λοιπόν εδώ υπάρχουν έργα τα οποία είναι τα αφεντικά, τα πρωτότυπα με το χρώμα του πρωτογενής και υπάρχουν έργα τα οποία είναι ίδιο διαστάσιο αλλά τυπωμένα. Ας πούμε, αυτό το έργο, ο Άντρι Μόρ, και αυτό το. Ποιο είναι κάτι γνώμη σας, το αφεντικό και ποιο είναι το ψεύτικο. Άμα το πιάσεις, θα δεις την πινελιά. Έλα το φίλε. Άγιξε. Εντάξει. Και πήγαινε εκεί απέναντι. Να δεις. Βλέπετε. Λοιπόν, αυτό είναι το αυθεντικό. Φαίνεται η πινελιά, φαίνεται η πάστα. Εντάξει, και το άλλο είναι το τύπωμα. Μπορώ να σας πω δε ότι το τύπωμα, επειδή είναι, κοιτάξτε το παρακαλώ, είναι έναν τόνο φωτεινότερο, είναι πιο ωραίο. Και δεν τον ενοχλεί αυτό, δηλαδή μπορεί μέσα από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή να αυξομοιώσει την ένταση των χρωμάτων, δηλαδή τον τόνο του φως και να κάνει εντελώς άλλο πράγμα. Νατάσα, άγγιξε αυτό το έργο και πες μου τι είναι, αυθεντικό ή πολλαπλό. Αυθεντικό. Λοιπόν, Μαριάννα, πήγαινε σε αυτά τα δύο και πες μου ποιο είναι το αυθεντικό και ποιο είναι το... Βλέπετε, είναι το μικρό και το έχει μεγεθύνει δημιουργώντας στην ουσία ένα άλλο έργο από την ίδια, ας πούμε, από το ίδιο θέμα, από την ίδια φόρμα. Αυτό ήταν το ένα που θέλω να σας πω. Και το άλλο είναι αυτό εδώ το έργο. Για να τελειώσω. Δική. Θα σας βγάλω έξω μιλάς. Λοιπόν, ο Αντετοκούνγκο έτσι, Μαραντόνα, ο Σον Κόνερι, θεωρώ κορυφαίο έργο της έκθεσης αυτό εδώ. Και θα ήθελα επ' αυτού να του κάνω και μια ερώτηση. Γιατί το θεωρώ κορυφαίο έργο? Γιατί ενώ όλα τα άλλα έχουν μια ομοιότητα στη φόρμα, εδώ κάνοντας το ίδιο πράγμα, αυτό το κολλάζ και το puzzle που σας είπα με ελεύθερες φόρμες, κοιτάξτε ένα παιχνίδι, αν κόψω οποιοδήποτε κομμάτι του πίνακα, είναι abstract, είναι αφηρημένο. Όλο μαζί διαβάζεται απόλυτα. Και μάλιστα παρά την παραμόρφωση, και εδώ είναι η επιτυχία του, αναγνωρίζει κανείς ότι είναι η Βίκη. Η Βίκη με πράσινα μάτια, πορτοκαλιά, μύτη κτλ. Κτλ. Όμως είναι η ίδια. Και αυτό που είναι το πάρα πολύ ωραίο είναι το κείμενο από πίσω. Δηλαδή το πρόσωπο της γυναίκας του, της ιδανικής γυναίκας, εγγράφεται σε ένα κείμενο που αν έρθετε κοντά θα δείτε ότι είναι η Οδύσσια. Και γιατί είναι η Οδύσσεια? Το ακριβώς λοιπόν, η Οδύσσεια έγιναν Οδυσσέα που γυρίζει σε μια Ιδάκη και σε μια Πινελόπη και κατ' ουσίαν αυτό εδώ το έργο είναι μια ερωτική εξομολόγηση όπως πρέπει να είναι κάθε αληθινό έργο τέχνης.